Ο Μανώλης Μαυρή συμμετέχει στο φετινό φεστιβάλ των Κανών στην 60η εβδομάδα κριτική με την ταινία Μικρού Μήκου Μπρουτάλια Εργάσιμε Μέρε. Πρόκειται για μια λιγορία για τη μεταφορά ενό μελισσιού σε ανθρώπινα μέτρα. Σε μια διστοπική μητριαρχική κοινωνία, γυναίκε με στρατιωτική περιβολή εργάζονται για το καλό τη ομάδα και τη βασίλισσα. Η ταινία περιγράφει τη ζωή στην Κυψέλη μέσα από τα μάτια μια εργάτρια μέλισσα, τη Άννα. Νομίζω ότι όπω έχουν Περιγράψει και πολύ πετυχημένα από το Φεστιβάλ των Κανών, είναι ένα ψευδόν ντοκιμαντέρ, ε, το οποίο έχει στοιχεία μαύρης κομμωδίας και θρίλερ. Και το έναυσμα, τέλο πάντων. Ήταν η εμπειρία που είχα από το στρατό, που είχα η στρατιωτική μου θητεία, στην οποία ουσιαστικά βρέθηκα σε ένα, σε ένα ε, καινούριο πλαίσιο, όπου παρατηρούσα μία κοινωνία η οποία ήταν αποκομμένη με έναν τρόπο από την ε, κανονική, αν θέλει, κοινωνία. Η ταινία σχολιάζει με ευφυή τρόπο τη σχέση του ατόμου με το κοινωνικό σύνολο. Πώ μπορεί να ισοπεδωθεί η προσωπικότητά του για το κοινό καλό και ποια είναι η αντίδρασή του όταν μεταβληθεί σε εκτελεστικό όργανο που δεν ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Βασικό θέμα τη ταινία, το οποίο θεωρώ ότι σχετίζεται και γενικότερα με το έργο μου μέχρι τώρα, είναι το θέμα της μοναξιάς του ατόμου σε σχέση με το κοινωνικό σύνολο και πώς η ταυτότητα του καθενός μπορεί να αλλοιωθεί για να εξυπηρετηθεί το κοινό καλό. Το «Μπρουτάλοι Εργάσιμες Μέρες» είναι η τέταρτη μικρού μήκους του Μανώλη Μαυρή. Προβάλλεται σε σκάνες την 3η 13 Ιουλίου.